Στους δρόμους του χωριού περπατάνε οι κάτοικοι των Αναργύρων, μετρώντας τις ζημιές που έγιναν στις οικίες τους και στα χωράφια τους και προσπαθώντας να κλείσουν τις πληγές που άνοιξε η μεγάλη κατολίσθηση στο ορυχείο Αμιντέου. Εδώ και μια εβδομάδα παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους οι κάτοικοι των Αναργύρων, φιλοξενούμενοι σε ξενοδοχεία της Πτολεμαΐδας και του Αμιντέου, με την αγωνία για το μέλλον του χωριού και των ίδιων να ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους. Να λέει η αστυνομία, απογορεύεται να πας μέσα τώρα, να ρίξει, να πάρει τα πράγματά του. Δεν αφήνουν κανένα να περπατήσει, να μπει στο σπίτι του μέσα, να πάρει τα αντικείμενά τους, τίποτα απολύτως, και μας έχουν διώξει. Από ό,τι ξέρουμε ότι εδώ οι Ανάργυροι είναι πρόσφυγες και αυτό είναι δεύτερη προσφυγιά και μάλιστα όχι με αυτόν τον τρόπο, χειρότερο από ότι ήρθαν από την πατρίδα τους. Την αγωνία των κατοίκων αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γνώρισε από κοντά και ο αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παναγιώτης Γουρίδης, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους πληγέντες κατοίκους των Αναργύρων και όπου ενημερώθηκε τόσο για την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό, όσο και στο ορυχείο Αμιντέου. Ο αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριος Γουρίδης, ξεναγήθηκε από τον κύριο Παλαβό ακριβώς στη καρδιά του προβλήματος, όπου έγινε η μεγάλη κατολίσθηση στο ορυχείο του Αμιντέου το περασμένο Σάββατο, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα τόσο στο ορυχείο όσο και στην κοινότητα Αναργύρων. Ο κύριος Γουρίδης είδε από κοντά τη ζημιά που προκλήθηκε στο ορυχείο Αμιντέου και εξήρε την προσπάθεια της ΔΕΗ για να σταματήσει τη λειτουργία του ορυχείου μια εβδομάδα πριν σημειωθεί η μεγάλη κατολίσθηση, έτσι σώθηκαν αρκετές ζωές. Θα φροντίσουμε όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε η κυβέρνηση να γίνουν πράξη το συντομότερο δυνατό. Και ετέθηκε επίσης ένα αίτημα από τον πρόεδρο της κοινότητας αλλά και τους ανθρώπους εδώ της ΔΕΗ για να μπορεί να στηθεί μια γέφυρα για ένα μικρό χρονικό διάστημα όσο θα χρειαστεί από την ΜΟΜΑ, ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες. Οι κάτοικοι αναμένουν, όπως λένε και οι ίδιοι, να επισπευστούν οι διαδικασίες των ελέγχων από τα αρμόδια συνεργεία για την καταλληλότητα ημί των σπιτιών που βρίσκονται στον οικισμό, για να μην βλέπουν από μακριά το βιός τους να καταστρέφεται και τους κόπους μιας ζωής να χάνονται, και κυρίως όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.